έχουμε μία εξέλιξη που αφορά τον Γιώργο Καμπουράκη, τον Δημήτρη Καμπουράκη. Όλοι γνωρίζαμε ότι ο Δημήτρης Καμπουράκης τελειώνει τη συνεργασία του με το ΣΚΑ, γιατί κατεβαίνει βουλευτής στην Κρήτη. Στην Κρήτη, με τη Νέα Δημοκρατία. Στα Χανιά συγκεκριμένα. Από ό,τι φαίνεται ανατρέπεται. Ανατρέπονται εντελώς τα πράγματα. Ήταν όντως έτοιμος να θέσει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία για τα Χανιά, για βουλευτή στα Χανιά. Τελικά επικράτησε ένας συνωστισμός υποψηφίων. Από υποψηφίων. Οπότε ο Δημήτρης Καμπουράκης βγήκε εκτός του ψηφοδελτίου, με αποτέλεσμα λοιπόν τώρα να ψάχνει για τη νέα του τηλεοπτική στέγη, καθώς με το Sky έχει κλείσει το θέμα. Οι πληροφορίες λένε όμως ότι έχει ήδη δώσει τα χέρια με ποιο σταθμό. Με το Open. Πες το, εγώ το πω. Μα θα το τώρα. Πότε το πιστεύω, θα φεύγαμε. Το θέμα πάμε είναι παρακαλώ, ότι έχουν γίνει συζητήσεις με το Open. Ναι. Έχουν σχεδόν κλείσει, απλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να δουν ακόμα. Όπως. Γιατί είναι σοβαρές αυτές οι λεπτομέρειες. Θα κάνει το καθημερινό, θα είναι στο Σαββατοκύριακο. Γιατί ο Δημήτρης Καμπουράκης θέλει να είναι στο καθημερινό. Εδώ πέρα υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να τον θέλουν για το Σαββατοκύριακο. Εκεί λίγο έχει αρχίσει το πράγμα και δεν έχει πέσει ακόμα υπογραφή. Μάλιστα. Πάντως, υποψηφιότητά του, γιοκ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, τέλος. Όπως και πολλοί οι οποίοι ήταν ανυποψήφοι, δεν θα είναι. Θέλανε να είναι. Και να πούμε και κάτι. Υπάρχουν πληροφορίες από δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ότι πρόσωπα τα οποία ήταν μπορούσαν να ψηφοδέλτια και είναι προβεβλημένα και θα πέραν τις πρώτες θέσεις σε ψήφους στον κόσμο, πηγαίνανε οι άλλοι υποψήφοι και είναι βουλευτές και υπουργοί και έλεγαν να μην τολμήσεις, Κυριάκο, τον βάλεις στο ψηφοδέλτιο αυτόν, γιατί θα έχεις πρόβλημα από εμάς. Πολλές φορές οι υποψήφοι βουλευτές, τους οποίους τους ήθελε ο εκάθεστε πρόεδρος κόμματος, έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα και έχουν αβαγίσει οι συμφωνίες, γιατί οι υπόλοιποι υποψήφοι δημιουργούν μπαϊράκι επειδή ξέρουν ότι επειδή είναι ο άλλος προβεβλημένο πρόσωπο στην τηλεόραση, ότι και θα εκλεγεί πρώτος, ακούραστα, σε σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν πρόκειται να δουν την πόρτα της Βουλής. Έτσι πάει, αυτά είχαν γίνει και με τον Γιώργο Αυτιά. Δεν θυμόμαστε με τον Γιώργο τον Αυτιά που είχε συμφωνήσει να πάει σε ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία και τελευταία στιγμή ο Μημαράκης έσκησε βέτο. Άσκησε, συγγνώμη, βέτο. Για να μην κατέβει, επειδή εάν κατέβαινε ο Αυτιάς θα είχε η διαφορά του πρώτου με του δεύτερου πάνω από 40%. 40% διαφορά του Αυτιά με το δεύτερο που ήταν ο Μημαράκης. Και σου το έχουμε αρχηγός της Δημοκρατίας. Αυτή τώρα η ζηλική. Όχι. Φάτωνε. Και τον φάγανε. Και τα είχε πει και ο ίδιος κάποια πράγματα. Το πόσο είχε πληγωθεί. Το πόσο είχε πληγωθεί. Με μία ανοιχτή. Αυτή είναι η αλήθεια λοιπόν. Δεν αφήνουν κάποιοι, τα λόμπι και τα κόμματα έχουν γίνει κλειστά. Όλα. Ο φίλος του φίλου, το συμφέρον του συμφέροντος. Λόμπι.